Καλά, δεν πρέπει να δείξουμε το πόσο ωραίο προσωπικό έχουμε. Αυτό που το πας. Που δυστυχώς δεν το δίνουμε γιατί έχουμε αγόρι. Δεν πρέπει. Πρέπει. Δεν πρέπει να μου κάνεις ένα χάιντρα που είναι το προσωπάκι μου αφυτατωμένο και δεν έχει νερό και δεν είναι καθαρό. Επιγόντως το φαίνεσαι. Επιγόντως. Πάμε πρώτο στάδιο. Πρώτο στάδιο. Καθαρισμός και υδροδερμαπόξεση. Απολέψη δηλαδή. Τώρα συγγνώμη θα το πω, αλλά είναι πολύ σεξι το πλάνο. Εγώ... Εγώ θα χωρίσω σήμερα, αγάπη μου, sorry. Δεν φταίω εγώ. Εγώ αναφέρθηκα, είπα. Πρώτο στάδιο, τι είπες ότι κάνει αυτό ακριβώς? Καθαρισμό, υδροδερμαπόξευση, απολέψη δηλαδή. Ναι. Βλέπεις τώρα εδώ πέρα. Αλλά αυτό είναι το σμίγμα σου, μπλε. Όλο αυτό το κακό το πραγματάκι είναι το δικό μου σμίγμα. Ναι. Μόνο στο πρώτο στάδιο. Και βλέπετε ότι δεν χρησιμοποιούμε χέρια. Όχι. Αντρίκο μου, φιλιά στην Κύπρο. Το φιλαράκι μου, πω. Και είναι και ευχάριστο, δεν πονάς. Τι να πονήσεις, δεν καταλαβαίνεις κάτι. Είναι σαν μασάζ. Το λάθος που κάναμε όλοι είναι που βάζανε χέρια και σου κάνανε καθαρισμό με τα χέρια. Και τον ατμό. Αλλά μεταξύ μας, εμάς τους δύο, μας αρέσει πάρα πολύ να το κάνουμε αυτό. Σε αγαπημένα μας πρόσωπα. Που έχουν πολύ λιπαρά δερματάκια. Που όταν έρθουν θα τα περιποιηθούμε. Χαρά μου τη θεραπεία τι κάνω στο ιατρείο μου. Είναι Ακαδημίας 8 στο κέντρο. Και μπας την κάνει αυτή εδώ η σεξι κοπέλα η Ιωάννα. Δεν έχουμε αγόρια. Και όλοι που με ρωτάτε καμιά φορά κατά καιρούς για το Hydral, αν μετά είστε κόκκινοι και τέτοια, σας λέω ότι κατευθείαν πάω για φωτογράφηση. Δεν αφήνει κανένα σημάδι, θα το δείτε κιόλας και γι' αυτό είναι ο λόγος που τραβάω. Σωστά τα λέω. Σωστά. Υποχωρεί αμέσως ο ερεθισμός, δεν είναι τίποτα. Και τι κάνουμε τώρα? Λοιπόν, τώρα πάμε να κάνουμε ένα ήπιο πύλι. Ήπιο πύλι. Να σου μιλήσω για ηλεκτρολογικά και δεν ξέρω από αυτά τα πράγματα. Ήπιο πύλι. Γλυκολικό και σαλικυλικό. Μπορούμε να το κάνουμε και το καλοκαίρι. Είναι χαμηλές περιεκτικότητες. Βοηθάει πολύ στη λιπαρότητα. Δίνει λάμψη. Βοηθάει σε κοιλίδες. Γενικότερα σε διχρωμίες. Και δίνει λάμψη. Ρυθμίζει επίσης το σμίγμα. Και αυτό. Και αυτό. Οπότε μιλάμε για μια ολοκληρωμένη θεραπεία. Ναι, μιλάμε για πολλές τεχνικές αισθητικής μαζί. Καθαρισμό, υδροδερμαπόξεση, αφαίρεση σμίγματος, λεύκανση, ενυδάτωση. Εδώ μπορεί να νιώσεις ένα ήπιο τσουξιματάκι, σχεδόν ανεπαίσθητο. Είναι το οξέο πισχόλου. Και θα αφήσουμε μερικά δευτερόλεπτα για να απορροφηθούμε. Νομίζω ότι περισσότερο παρακολουθούν, κρέμονται από τα χείλη σου όλοι, αχ, βαχ. Θα το επισκεφτώ γιατί το προηγούμενο που ήμουν δεν είχα μείνει καθόλου ευχαριστημένη. Σε ευχαριστούμε πολύ, χαρά. Θα χαρούμε να σε εξυπηρετήσουμε. Πόσο κοστίζει η θεραπεία, μιλάς? Έχει τρεις... Όχι, θέλω να πεις εδώ στους φίλους μου ότι θα τους δώσεις κάποια έκπτωση. Okay. Θα τους δώσω λοιπόν ακριβώς αυτό που κάνουμε, που είναι στα 100 ευρώ. Όλα όμως τα στάδια. Όλα τα στάδια, 100 ευρώ. Ακούσατε. Πληρώνω λίγο όσο. Δεσμεύομαι. Ωραία. Άμα πληρώνεις όσο, έλα. Θα βρω κάτι να σου πάρω εσένα ειδικά. Μάλλον για το μητρία σου βλέπω πάλι. Κάποιος χαμούλης στο ιατρείο. Η καλύτερη. Άρε Τόνια. Εσύ είσαι φίλη μου. Θα νομίζουν όλοι ότι σε πληρώνω. Αλλά σε αγαπάω. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στο τρίτο στάδιο που είναι η αφαίρεση σμίγματος. Αδερφούλη, πώς είσαι? Τι κάνετε εκεί πέρα? Γεια σου ρε Σωτήρη. Άνετα λες, πρόσεχε γιατί τα γράφεις και αυτά μένουν τα γραπτά εδώ που γράφεις και λες άνετα. Θα στο πάρω το αμάξι. Πώς νιώθεις? Κοίταξε, είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται. Βεντουζώνει όσο χρειάζεται, ρουφάει όσο πρέπει. Δεν νομίζω ότι αφήνει κάτι.
Χαιρετίσματα στην Ιωάννα. Έχεις χαιρετίσματα από κάποιο Σωτήρη, είναι φίλος σου? Γεια σου Σωτήρη, ναι, είναι παλιός φίλος. Τι φίλος? Φίλος. Φίλος, φίλος? Φίλος, φίλος. Α, φίλος, φίλος. Να χαίρεσαι τη μαμά σου. Γιατί σημαίνει κάτι γενέθλια χθες. Α, είναι το όντως τόσο φίλος. Ναι, ναι. Αν μας κάνει και το μοντέλο, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, εδώ το vacuum είναι λίγο πιο δυνατό. Για να αφαιρέσουμε το σμίγμα. Νομίζουν ότι έχεις λεφτά και κάνει δώρο. Τι λέει, γράφει εδώ, κοπέλα. Sorry. Νομίζουν ότι έχεις λεφτά, κάνει δώρα εσύ, κάνει εγώ φλέ. Ωραία. Τι θέλεις να κάνω? Και εσύ ότι ήρθε να περνάς όμορφα. Γεια σου, Χριστινάκη. Skin booster κάνετε, ρωτάει μια κοπέλα, η Ρίτα. Skin booster, τα πάντα κάνουμε. Να έρθει από εδώ να την ενημερώσουμε για τα πάντα. Α, θέλω βόλτα με το GTA. Το Σωτήρης θέλει. Και εγώ θέλω, η αλήθεια. Πού θα με πας? Εσύ πας φυρί-φυρί για να μείνει σίγουρα μόνη σου. Δημήτρη, πονάει αυτό που σου κάνει το κορίτσι? Καθόλου, χαρά μου. Δεν το βλέπεις κιόλας. Σου είπα, είναι όσο όσο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βάσο. Είχαμε σμιγματάκι. Είχαμε. Ναι, ναι. Κανονικά αυτή η θεραπεία κάθε πότε πρέπει να την επαναλαμβάνουμε? Μια φορά το μήνα είναι καλά. Μια φορά το μήνα. Είχαμε σμιγματάκι. Το είπε με το κορίτσι μου. Πρωτόγνωρες λέξεις για μένα. Αλλά μ' αρέσει που εμπλακείς σε αυτόν τον χώρο της αισθητικής ομορφιάς. Σου πάει. Μου πάει. Φιλιά από Θεσσαλονίκη. Και τα δικά μας τα φιλιά στη Θεσσαλονίκη. Φιλιά, φιλιά Θεσσαλονίκη, αγαπάμε. Τι ακριβώς είναι αυτή η θεραπεία? Ξαναπέστε, γιατί η Μαρία δεν ήταν μέσα και μπήκε τώρα. Λοιπόν, Μαρία μου, αυτή η θεραπεία είναι καθαρισμός, σιδηροδερμοαπόξεση, λεύκανση, ενυδάτωση. Έχει όλες τις τεχνικές αισθητικής μέσα σε μία θεραπεία. Και μέσα σε μόλις 30 λεπτά. Αφού θα έρθεις ειδικά από Σέρες, να μου στείλεις μήνυμα να σου κάνω και ένα ειδικό δώρο. Ευχαριστώ μακριά. Εννοείς. Δημήτρη, διακοπές, θα πας με τη Μαρία φέτος, δεν μας βλέπω να πηγαίνει εδώ. Παιδιά, εδώ λέμε για θεραπεία πάλι. Το σκουφάκι φοβερό. Καλωρίζει και σε ευχαριστούμε. Θα πας τελικά διακοπές? Ούτε άκου, επειδή ρωτάς γιατί θες να πας και στις διακοπές, φέτος με μαστίγιο θα είσαι εδώ πέρα, δουλεύουμε. Παιδιά, σας παρακαλώ, πείτε ότι επιβάλλεται να πάμε διακοπές τον Αύγουστο κλπ. Καθόλου. Εδώ, εσόκλειστη. Θέλω κι εγώ απόλαυση, μπράβο, από την Οικουμενίτσα. Φιλάκια. Να έρθω. Βλέπω και όλα. Τι έπαθα. Σε λίγο θα θέλω κι εγώ γυαλιά. Γεια σας, αδέρφια. Είναι δροσερό, ε. Επιβάλλεται σίγουρα. Ναι, είναι δροσερό. Εδώ είναι το στάδιο της ενυδάτωσης. Καταπραίνουμε και ενυδατώνουμε το δέρμα μας. Πρέπει να ξεκουραστείτε, λέει. Σταμάτα εσύ. Πείτε τα, πείτε τα, παιδιά, πείτε τα. Η Ιωάννα μου πήγαινε. Θα το κλείσει και χωρίς. Α, έτσι. Ελάτε σίβοτα. Καλά, είναι τέλεια στα σίβοτα. Φιλιά από Θεσσαλονίκη. Ασλανιδού. Θέλω να ακούσω τη φωνούλα σου και θέλω να έρθει εδώ να σου κάνω εγώ τη θεραπεία με τα χεράκια μου, καρδούλα μου. Είναι η, Μελίνα, είναι η Μελίνα μέσα και μας βλέπει. Α, αγαπάμε. Σόμφω. Καλά, Βάσο, εννοείται. Α, ο κουμπάρε. Γεια σας, παιδιά, λέει, μια εβδομάδα μπορείτε να πάτε. Κοίτα, δεν θέλω να της το πω από τώρα, αλλά κάτι θα κάνουμε. Φίλε... Βάλτε εσείς για να πετύχω εγώ την εβδομάδα. Βάλτε, βάλτε. Άλλαξε, λέει, ομάδα και θα είσαι το καλύτερο παιδί. Να μην έχω μια τέλεια. Κουμπαρούλη μου, κάνω ένα πολύ ωραίο βαθύ καθαρισμό με την Ιωάννα εδώ, τη φίλη μου. Τώρα το αδικεί το θέμα όμως. Εγώ έχω πει τόσο και λέει βαθύ καθαρισμό. Καμία σχέση. Πού να ξέρω, εσύ είπα να με σου μιλήσω για ηλεκτρολογικά. Αυτά θα τα λες εσύ. Άμα είναι να κάνω εγώ τις ενημερώσεις, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα έρχεστε εδώ, θα σας τα λέω όλα εγώ γιατί. Φιλιά στην οριστιά. Έλα, Μελινάκι, ξεκουβάλα και έλα, αφού είσαι Αθήνα. Έλα να κάτσουμε να πιούμε καφέ τώρα, και να κάνουμε καθαρισμό.
Ναι, είναι κρίμα τέτοιο κορίτσι. Τέτοιο κορίτσι είναι κρίμα, αλλά τέτοιο... Δεν με κοιμάει. Α, έχεις παράπονο. Όχι, κανένα. Λοιπόν, βάλαμε και την κρέμα ημέρα μας με δίκτυ προστασίας. Είναι απαραίτητο. Λοιπόν, και είναι έτοιμο. Ω, δεν θα μου βάλεις λάμπες. Θέλεις και λάμπες. Κάτσε ρε κορίτσι μου. Θέλεις και λάμπες. Να μην βάλω λάμπες. Λοιπόν, θα βάλω και λάμπες. Άντε. Α, ήθελες να με ξεπετάξεις. Να μην δει ο κόσμος το δώρο και την έκπτωση που έχεις κάνει. Λοιπόν, λάμπες. Για αντιγύρανση. Πώς γράψουμε τις λάμπες, κουκλέ. Τι να σου πω, δεν βλέπεις με τόσο σωνά στο κεφάλι. Αυτές οι λάμπες τι κάνουν, ε? Αντιγύρανση. Είναι η φωτοθεραπεία μας. Άκου, λέει βαθύ καθαρισμό. Βαθύ ντεκολτέ βλέπω εγώ εδώ. Έτσι, καλά, καλά σου κάνει που δεν της δίνεις άδεια. Και πόση ώρα διαρκεί, λέει η χαρά. Μισή ωρίτσα. Με 40 λεπτά. Το καλύτερο όμως θα το αφήσω για το τέλος. Θέλω να σας δείξω τι έχουμε αφαιρέσει από το δέρμα. Από το δέρμα του Δημήτρη. Γιατί ό,τι αφαιρούμε μπαίνει σε ένα μπουκαλάκι και φαίνεται. Το κρατάτε για ενθύμιο. Το κρατάμε για ενθύμιο. Α, έπρεπε να δείξει και τη φωτογραφική μηχανή το πριν και το μετά για να καταλάβει ο κόσμος ότι κρατάει την εξέλιξή του και ότι βλέπει κιόλας. Σίγουρα έχουμε κάμερα που βγάζουμε φωτογραφίες, να έχουμε το πριν και το μετά. Βάσο, άστο ρε, δεν θα με αναγνωρίζει η μάνα μου. Από το σκρίνιο έχει να με δει έτσι. 10 χρόνια λέει σίγουρα. Λέει από τις βάλεις που μπορεί να πακμεί. Κοίτα να θυμάσαι το όνομά μου, Δημήτρη, γιατί είμαι φάνη ό,τι και αν κάνεις. Είσαι αδερφός. Οπ, και μπλε λάμπες. Και μπλε. Έχουμε. Α, αυτές και είναι πιο ωραίες. Γράφουν πιο ωραία μπλε. Τι είναι, σβήσανε. Όχι, όχι, δεν τις κράτησα από καλά. Οι μπλε τι κάνουν, ε? Είναι για ακμή. Δεν έχω ακμή όμως. Όχι. Αλλά να το δείξουμε κι αυτό. Γιατί όχι. Θες να κάτσεις να σου κάνω εγώ εδώ τι έχω μάθει. Αν πω όχι, να τη χάσω όλη την άδεια, ε. Α, έτσι, όχι. Μπορώ να σου κάνω λέιζερ που έχω μάθει. Α, κάνω σολάρι μου, δεν μπορώ να κάνω. Είσαι κάτασπρη, εγώ δεν σε βλέπω μαύρη. Δεν πας το φίλο με το μανίκα να μαυρίσεις. Πηγαίνω μανίκα και κάνω. Έχουμε και φερίου λάμπα. Και λάμπα για το δόντι και λάμπα για τον τοίχο. Για και κρυφό φωτισμό έχουμε. Δεν πας στο φίλο με το μανίκα και έχει ένα παράπονο. Γέρο εξώτικ, νέα Σμύρνη, εννοείται. Α, ναι. Ναι. Απλά δεν τον έχω πετύχει αυτό. Μαρία, θα σου δείξουμε το μπουκαλάκι, να δεις τη βρώμα έβγαλα. Θέλετε να το δείτε όντως. Καλά, θα σας το δείξουμε. Ό,τι τάζεις πρέπει να το δείχνεις. Ισχύει. Πάμε. Και, ναι, με ξεπέταξες τώρα για να δείξεις αυτό το πράγμα. Νομίζω το μπουκαλάκι σου έχει πολύ ενδιαφέρον. Να το δούμε. Λοιπόν, όλα αυτά και από εδώ. Α, έβγαλα αυτά τα λίγα πραγματάκια. Ωραίση φίλε. Ήθελα δουλίτσα. Λοιπόν, πολύ ωραίο βαθύ ντεκολτέ, πολύ ωραία δουλειά. Να κάτσεις 2 εβδομάδες άδεια θα έχεις. Ο άλλος σου έχει βγάλει και την άδεια. Αν την πληρώνεις, να κάτσεις και 1 μήνα. Μπορείς να την πληρώσεις. Πεθαίνω, λέει, μην κάτσεις. Ωραία. Αν την πληρώνεις εσύ, που λες, 2 εβδομάδες και 1 μήνα. Και το κλείσαμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα σας δείξουμε και άλλες θεραπείες. Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε και να σας έχουμε κοντά μας. Φιλάκια πολλά. Φιλιά.